Λοιπόν, όμως έρχεται το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας. Χθες υπό την προεδρία του Ερντογάν έλεγαν ότι θα συζητήσουν για το Αιγαίο, για την Ανατολική Μεσόγειο κτλ. Στην ανακοίνωση δεν υπήρχε ζήτημα Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου. Εκεί κρατάει χαμηλού τόνου Τουρκία στο παρελθόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συζητήθηκε. Μπορεί να συζητήθηκε στο Εθνικό Συμβούλιο. Καλά, εννοείται. Δεν υπόθηκε στην ανακοίνωση. Μητσοτάκης Ερντογάν συζήτησαν και έρχονται πολιτικές διαβουλεύσεις σε λίγες μέρες. Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο θα συζητήσουν. Αφήστε τώρα τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα, σαφώς και το μεταναστευτικό είναι σημαντικό, αλλά όχι οι εμπορικές διαβουλεύσεις κτλ. Εντάξει, αυτά είναι τα εύκολα θέματα. Τα δύσκολα τώρα έρχονται. Ωστόσο, για τον Κύπρο υπάρχει μια ανακοίνωση της Τουρκίας που ουσιαστικά με έμεσο τρόπο λένε στις ΗΠΑ αναγνωρίστε, συνομιλήστε με, όπως την αποκαλεί στην ανακοίνωση, η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Χαρακτηριστικά αναφέρει και κατηγορεί βέβαια και τις ειρηνευτικές δυνάμεις εκεί η Άγκυρα. Οι βασισμένες σε διπλά μέτρα και σταθμά στάσεις και πράξεις της ειρηνευτικής δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών έναντι της κυριαρχίας της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, όπως γράφει στην ανακοίνωση, και ενάντια στις πιο βασικές ανθρωπιστικές ανάγκες των Τουρκοκυπρίων, είναι ασυμβίβαστες με την υποχρέωση και της αμεροληψίας και βλάπτουν τη φήμη της ειρηνευτικής δύναμης. Σε αυτό πλαίσιο, αναφέρθηκε στο Συμβούλιο, εννοεί ότι προέκυψε για άλλη μια φορά η ανάγκη να τεθούν σε νομική βάση μέσω γραπτής συμφωνίας με τις αρχές της Τούδου Βουκού, όπως γράφει η ανακοίνωση, οι δραστηριότητες της ειρηνευτικής δύναμης στην Τούδου Βουκού, όπως γράφει η ανακοίνωση. Επισημάνθηκε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να εγγυάται την ασφάλεια και την ειρήνη των Τουρκοκυπρίων στο πλαίσιο των δικαιωμάτων της, όπως απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και τις συνθήκες. Δηλαδή, όποτε θέλουν λέει, το διεθνές δίκαιο. Αλλά κάρτη είναι. Καλά. Το διεθνές δίκαιο, ναι. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ουσιαστικά η Τουρκία λέει στα Ηνωμένα Έθνη, στην Ειρηνευτική Δύναμη, βρείτε τα εκεί με ένα κράτος, όπως λένε οι ίδιοι, ισχυρίζονται έτσι, για να μην μπερδευτώ, δεν το λέω εγώ, ούτε λέω κρατήδιο κτλ. Λέω όπως το λένε οι Τούρκοι, όπως ισχυρίζονται ότι είναι. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχει μια πολύ σκληρή στάση στην Κύπρο, δηλαδή από τη μία ο πρόεδρος του Τουρκικού Κοινοβουλίου να λέει οι εισβολείς είναι οι Ελληνοκύπροι, από την άλλη αναγνωρίστε ουσιαστικά τους Τουρκοκύπριους ως κράτος να λέει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας υπό την προεδρία του Ερντογάν συνεδρίασε και προχωράμε. Όμως, πάντως συνομιλίες σε αυτό το περιβάλλον στάση δεν φαίνεται να ξαναρχίζουν όλοι. Αυτό το βγάζουμε στην άκρη. Σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Δεν ξέρουμε. Εκτός αν είναι μια πίεση της Τουρκίας αυτή για να πάμε στο τραπέζι με κάποιους άλλους όρους τέλος πάντων. Θα δούμε. Αυτό είναι που λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, ότι στα ελληνοτουρκικά και η Άγκυρα και η Αθήνα θα ασχοληθούν με τον Κύπρο, αλλά θα εστιάσουν την προσοχή τους περισσότερο καθαρά στα ελληνοτουρκικά. Βέβαια. Δηλαδή την Κύπρο λίγο θα την αφήσουν λίγο στην άκρη, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Χωρίς βεβαίως κανένας να υποχωρεί από τις θέσεις του, αλλά αν εστιάσουν την προσοχή τους και στην Κύπρο, τελειώσαμε. Γι' αυτό μπήκε ίσως και αυτή η σκληρή γραμμή της Τουρκίας. Σου λέει άστο στην άκρη αυτό. Η θέση μας είναι αυτή. Η θέση Ελλάδα δεν συζητάει. Μόνο το θέμα κάθεται λίγο στο περιθώριο.